στη σύγχρονη μεγάλη ιδέα της ευημερίας, της παραγωγής και της προόδου, σε αντιδιαστολή με τον παραλογισμό του Ρωσικού πολέμου και την παραφροσύνη της τουρκικής προκλητικότητας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Στασούλας, εγκαινιάζοντας στο Ζάπιο Μέγαρο την έκθεση με προϊόντα από την Ήπειρο. Κύριε Περιφερειάρχα Ηπείρου, κύριε Υπουργέ και συνάδελφε στη Βουλή, κύριε Αμυρά, κύριοι αντιπεριφερειάρχες, κυρία Πρόεδρε του Ζαπίου Κληροδοτήματος, κύριε Πρόεδρε της Πανυπηρωτικής, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι της Υπηρωτικής εν Αθήνες Αποδημίας, κυρίες και κύριοι, σήμερα εδώ στο Ζάπιο Μέγαρο, σε αυτό το ανάκτορο της Υπηρωτικής Φιλογενίας, το οποίο κατασκευάστηκε εν ώψη των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων και έκτοτε κοσμεί την Αθηναϊκή Πρωτεύουσα, σήμερα εδώ στο Ζάπιο στεγάζεται και φιλοξενείται και προβάλλεται και αναδεικνύεται η υπηρωτική ποιότητα στον διατροφικό κυρίως τομέα, η υπηρωτική φιλοδοξία να κατακτηθούν οι αγορές και οι εγχώριες, αλλά ακόμη και οι διεθνείς, η υπηρωτική νοικοκυροσύνη, το υπηρωτικό γούστο, η υπηρωτική σχέση με τη φύση, η αδιατάρακτη υπηρωτική σχέση με τη φύση, η οποία δημιουργεί όλα αυτά τα καταπληκτικά προϊόντα, τα οποία μας επιτρέπουν να ζούμε, να διατρεφόμαστε με τρόπο ο οποίος είναι υγιεινός, εύπεπτος, ανθρώπινος, φυσικός. Και είναι η περιφέρεια Ηπείρου αξιέπαινη, γιατί εδώ και πολλά χρόνια συστηματικά τονώνει αυτή την αυτοπεποίθηση των υπηρωτών, αγροτών και κτηνοτρόφων, την αυτοπεποίθηση για τα προϊόντα τους, τα οποία όχι μόνο τα παράγουν, αλλά και τα στολίζουν με πολύ καλές συσκευασίες. Η συσκευασία είναι ο μαγνήτης του ματιού. Εκεί θα κατευθυνθεί το μάτι πρώτα, στη συσκευασία, για να απολαύσει συνεχεία την ποιότητα του περιεχομένου. Είναι λοιπόν αξιέπαινη προσπάθεια της περιφέρειας που τονώνει αυτή την αξιοσύνη των υπηρωτών παραγωγών και έτυχε τον τελευταίο καιρό σε διάφορες εκθέσεις εξωστρέφειας, στην έκθεση Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Μαβίλη, στα Γιάννενα, στην κεντρική πλατεία, εδώ σήμερα, αύριο και μεθαύριο, να συναντηθούμε με όλους αυτούς τους παραγωγούς που πίσω από την μπραμάτια τους, υπερήφανοι, χαμογελαστοί, αισιόδοξοι, εμφανίζουν τα προϊόντα τους και περιμένουν εύλογα την καταναλωτική επιβεβαίωση, την καταναλωτική επιβράβευση. Και είναι δύο κόσμοι, φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ στο Ζάπιο οι παραγωγοί μας να καμαρώνουν και να προβάλλουν τα προϊόντα τους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, η παραφροσύνη ενός απάνθρωπου πολέμου που κήρυξε η βαρβαρότητα της Ρωσίας όχι μόνο κατά της Ουκρανίας, αλλά και κατά του πολιτισμένου κόσμου. Η τουρκική προκλητικότητα την ίδια στιγμή να κορυφώνεται και έχει κανείς ταυτόχρονα δύο εικόνες. Την παραφροσύνη, το μένος, τη βουλημία την κατακτητική, την αναθεωρητική συμπεριφορά η οποία θυμίζει αναχρονιστικά άλλες εποχές, και έχεις και την οικοκυροσύνη, την ανθρώπινη φιλοδοξία να κατακτήσει όχι εδάφη αλλά τις αγορές, την ανθρώπινη οικοκυροσύνη, τη φυσιολογική πλευρά του ανθρώπου που αγωνίζεται να πλάσει το μύθο της ζωής του μακριά από όλες αυτές τις ασύλληπτης έντασης και αγωνίας εντάσεις οι οποίες μας περισφύγουν και οι οποίες πρέπει μέσω της διπλωματίας, μέσω των διεθνών μηχανισμών να κατανικηθούν ώστε να αναδειχθεί και να επικρατήσει
αυτή η πλευρά του ανθρώπου που σήμερα εδώ προβάλλει τον καλύτερο εαυτό του, προβάλλει την καλύτερη σχέση του με τη φύση και όχι άλλη πλευρά, η απάνθρωπη, η οποία μας πηγαίνει σε άλλες εποχές όπου οι άνθρωποι έλυναν τις διαφορές τους με έναν τρόπο ο οποίος εξολόθρευε το ανθρώπινο γένος. Αξίζουν λοιπόν συγχαρητήρια σε κάθε μία και σε καθέναν ξεχωριστά από τους παραγωγούς μας, οι οποίοι προβάλλουν την Ήπειρο, προβάλλουν την αστήρευτη και αμόλυντη ακόμη φύση της, και είναι ευχής έργων που ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Αμυράς, είναι βουλευτής Ιωαννίνων και φροντίζει για αυτή τη φύση σε μια εποχή που ή θα την σώσουμε ή θα καταστραφούμε. Έχουμε φτάσει σε οριακό σημείο και είναι πολύ ευχάριστο πως βλέποντας, καθώς περιδιαβάζει κανείς αυτά τα εκθέματα, αυτά τα προϊόντα, βλέπει στα μάτια τους όλο αυτό το καμάρι, όλη αυτή την αίσθηση της δικαίωσης που και έχουν αλλά και περιμένουν. Μεθαύριο θα είναι στη Γαλλία, τέλη του έτους θα είναι στη Γερμανία, του χρόνου θα είναι στην Κολωνία, πάλι στο Ζάπιο και τελικά στην κατανάλωση, εδώ και στο εξωτερικό, ώστε η Ήπειρος να κατακτήσει τις καρδιές και των Ελλήνων αλλά και των διεθνών αγορών. Και αξίζουν συγχαρητήρια στο κληροδότημα του Ζαπίου και στη σημερινή του διοίκηση, στην κυρία Βαγιανά και στους συνεργάτες της, που πιστά τηρούν τις βουλήσεις των διαθετών, οι οποίοι όρισαν ανάμεσα στα άλλα την ανάγκη προβολής ό,τι καλύτερου έχει να επιδείξει η ιδιαίτερη πατρίδα μας. Το απόγευμα στον Ισθμό της Κορίνθου θα κάνω τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Χαριλάου Τρικούπη, ο οποίος ήταν ως πρωθυπουργός εκείνος ο οποίος πραγματοποίησε το τιτάνιο έργο για την εποχή του της διανήξεως της Διόρυγας της Κορίνθου. Ο Χαρίλαος Τρικούπης ήταν ο σημαντικότερος πολιτικός του 19ου αιώνος, μια εποχή που η Ελλάδα πορεύονταν ανάμεσα στον ευγενικό ιστορικό της αλυτρωτισμό για να μεγαλώσει τα σφικτικά της σύνορα και στην ανάγκη πριν το κάνει αυτό να οργανωθεί ως κράτος. Και πότε προσπαθούσαμε να τεντωθούμε, πότε προσπαθούσαμε να οργανωθούμε. Ώσπου με τη Μικρασιατική καταστροφή, 100 χρόνια ακριβώς πριν, το έθνος το οποίο προπορεύονταν του κράτους, το έθνος ταυτίστηκε με το κράτος, στα σημερινά περίπου σύνορα, το 47 προσετέθη Δωδεκάνησος, και πλάθουμε το μύθο της ζωής μας στα σημερινά όρια, αλλά με πολύ ευρύτερους ορίζοντες. Η νέα μεγάλη ιδέα, η οποία σήμερα συνέχει την πατρίδα μας, όπως αυτή διατυπώθηκε μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, είναι η ιδέα που εκτίθεται σήμερα εδώ στο Ζάπιο. Η ιδέα της ευημερίας, της προκοπής, αλλά της προκοπής που είναι βασισμένη στην παραγωγή, δηλαδή στις δικές μας δυνάμεις. Και αυτή την νέα μεγάλη ιδέα την υπηρετούμε όλοι στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Προφανώς την υπηρετεί η περιφέρεια Ηπείρου, προφανώς την υπηρετούν οι συμπατριώτες μας που εκθέτουν τα προϊόντα τους και προφανώς καλούμεθα και εμείς, οι οποίοι έχουμε αιρετό αξίωμα, να δώσουμε ακόμη περισσότερα, ώστε αυτή η νέα μεγάλη ιδέα της προκοπής, της ευημερίας, της παραγωγής, να συνεχίσει να υπηρετείται σε έναν κόσμο ο οποίος θα ξεφύγει, ελπίζω σύντομα, από την παραφροσύνη των πολέμων και θα στραφεί στον ανταγωνισμό που σήμερα βλέπουμε εδώ, στον ανταγωνισμό της ποιότητος, στον ανταγωνισμό της εμπορικής φιλοδοξίας, στον ανταγωνισμό της προστασίας της φύσης.
Χαίρομαι που εγκαινιάζω αυτή την εκδήλωση. Χαίρομαι που κάθε φορά τα προϊόντα μας είναι ακόμη καλύτερα και κατακτούν τις εγχώριες και τις διεθνείς αγορές. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Στηρίζουμε τους παραγωγούς της Ηπείρου και τον πρωτογενή τομέα της χώρας, υπογράμμισε από την πλευρά του Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Υπουργέ, κυρία Πρόεδρος του Ζαπίου Κληροδοτήματος, κύριοι συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι που είσαστε εδώ παρόντες και από την αποδημία μας η πανυπηρωτική που μας τιμά πάντα. Σήμερα στην Ήπειρο στηρίζουμε τους ανθρώπους της παραγωγής, της ποιότητας, γιατί στην Ελλάδα μας έχει δώσει, και ειδικά στην Ήπειρο και στην Πίνδο, ο Θεός να έχουμε 5.000 φυτά αρωματικά και φαρμακευτικά. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο. Όλα αυτά δίνουν προϊόντα ποιότητας που σιγά σιγά αναδεικνύουμε και μέσα από αυτές τις εκθέσεις, και γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμο αυτό που γίνεται σήμερα εδώ, έχουμε κάνει σε μικρά χωριά στην Ήπειρο ανθρώπους να είναι επαγγελματίες και να ζουν την οικογένειά τους και να αλλάζουν τρόπο ζωής αλλά και σκέψεις. Γιατί η Ελλάδα, αν θέλει να αλλάξει σελίδα, πρέπει να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα της ποιότητας, που μέχρι τελευταία το σύνθημα ήταν όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά, δηλαδή προς τα κάτω, και η παροχή υπηρεσιών. Αυτά έχουμε να δώσουμε, αυτά μας έδωσε ο Θεός, αυτά πρέπει να τα δώσουμε σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ που είσαστε παρόντες, σας ευχαριστώ και για τη συναυλία που θα γίνει σήμερα εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ζάπιο και την Πρόεδρο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους πάρα πολύ, τους δίνουμε αυτοπεποίθηση και σιγά σιγά πηγαίνουμε και σε μεγαλύτερες εκθέσεις, όπως είναι οι εκθέσεις της Γερμανίας, αλλά και ειδικά η έκθεση της ΣΥΑΛ που σε λίγο θα είναι στο Παρίσι με προϊόντα της Ηπείρου, και την άλλη χρονιά στην Ανούγκα, στην Κολονία, στη Γερμανία. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και σας λέω, τιμάτε την Ήπειρο, η οποία Ήπειρος δεν ονομάστηκε τυχαία, Εύανθρος Ήπειρος, για τους ευεργέτες που είχε, που μέσα σε, σε αυτούς είναι ο Ευάγγελος και ο Κωνσταντίνος Ζάπας. Νωρίτερα ο Πρόεδρος της Βουλής περιηγήθηκε στο χώρο της έκθεσης, η οποία θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 2 Οκτωβρίου, και συνομίλησε με έναν προς έναν τους παραγωγούς. Την έκθεση, μεταξύ άλλων, επισκέφθηκαν επίσης ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς. Την εκδήλωση για την προβολή και την προώθηση προϊόντων της Ηπείρου πλαισίωσαν η Ρώσα Ία με εξαμελή ορχήστρα και παραδοσιακή μουσική από διάφορες περιοχές της Ελλάδος και κυρίως την Ήπειρο.